Έγινε χαμός με το light στην Ερμού, η Ειρήνη Πεϊβάνη. Εκεί να δεις, το σώσε Ειρήνη. Ακριβώς. Βράδυ Παρασκευής λοιπόν στον πεζόδρομο της Ερμού επικράτησε, όπως θα δείτε και στα πλάνα μας, το αδιαχώρητο, και αυτό γιατί έκανε live εμφάνιση ο δημοφιλής τραγουδιστής της τραπ μουσικής ο Light, ο οποίος παρευρέθηκε στο σημείο για λογαριασμό ενός νέου καταστήματος που είχε τα εγγένεια και άνοιξε χορός λοιπόν, δυνατή μουσική, κέφι, τραγούδι και ο απόλυτος, όπως βλέπετε, συνωστισμός. Κανένα μέτρο, καμία μάσκα, και να πούμε ότι η εκδήλωση έλαβε χώρα ουσιαστικά στον δρόμο, οπότε δεν υπήρχε κάποιος να ελέγξει τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις όλων αυτών των ανθρώπων. Να πούμε πως το κατάστημα είχε κάνει δημόσιο κάλεσμα, υπήρχε δηλαδή αφίστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που καλούσε τον κόσμο για τα εγγένεια παρουσία του τραγουδιστή, οπότε πολλοί έσπευσαν να τον δουν, ωστόσο και μετά, μετά λέμε να μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή με COVID test, με PCR και λοιπά, και rapid. Δείτε το βίντεο. Είναι Παρασκευή βράδυ, σε κεντρικότατο δρόμο, στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι. Ένα κατάστημα έχει εγγένεια, με ζωντανή μουσική και καλεσμένο τον Light. Δεν με νοιάζει τι λένε. Η εξέδρα για τον γνωστό ράπερ έχει στηθεί έξω από το κατάστημα, στον πεζόδρομο της Ερμού. Το event έχει δημοσιοποιηθεί στα social media. Πολλοί αυτοί που θα ήθελαν να απολαύσουν τον ράπερ live, πολύ υπεραστικοί, τους οποίους κέντρισε το θέαμα. Αποτέλεσμα, η Ερμού να γεμίσει από νεαρούς που συνωστισμένοι, χωρίς μάσκες, ακόμα και σκαρφαλωμένοι τριγύρω, έμειναν για ώρα εκεί, διασκεδάζοντας με τα τραγούδια του Light και απαθανατίζοντάς τον. Οι καλεσμένοι στα εγγένεια ήταν συγκεκριμένοι, μας λένε από το κατάστημα, τονίζοντας ότι είχαν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Καλέσαμε μόνο μερικές δεκάδες άτομα, από τα οποία ζητήσαμε τα πιστοποιητικά του εμβολιασμού. Επιπλέον, τους παροτρύναμε να φορούν μάσκες. Μάσκες μοιράσαμε κι εμείς. Είχαμε και σχετική άδεια από το Δήμο για να γίνει το event στον ιδιωτικό μας χώρο, έξω από το κατάστημα. Η κατάσταση ξέφυγε λόγω της μεγάλης αγάπης του κόσμου για τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη και της περιέργειας των περαστικών.